Θα δούμε τώρα μια διαδρομή κόνων σε τραπεζέψη. Θα προσπαθήσει ο οδηγός να περνάει τους ύπους ομολογία. Και πάει ο αμαξοδηγός με τα τέσσερα άλογα του να ξεκινήσει μια διαδρομή κόνων. Θα δείτε όμορφες ανοιχτές ευθείες, θα δείτε όμορφα να συσπληρώνει τα άλογα για να παίρνει κλειστές στροφές. Τέσσερις ύποι, ιδιαίτερα δύσκολο για ένα στίβο τόσο μικρό. Και θα δείτε τη δευτεροτεχνία του οδηγού, πόσο όμορφα σε ένα τόσο μικρό στίβο με τέσσερα άλογα μπορεί και κάνει όλες αυτές τις στροφές. Και με τους ήχους εδώ της όμορφης μουσικής, κάποια στιγμή θα δείτε να δίνει και τα κάζια που λέμε, τέσσερα άλογα. Βλέπετε πίσω δύο βοηθούς, απαραίτητη προϋπόθεση. Οι δύο βοηθοί βλέπετε από πίσω προσπαθούν να κρατάνε την άμαξα, την ισορροπία της άμαξας, βάζουν το βάρος τους στη κλειστή στροφή. Γυρνάνε την άμαξα ουσιαστικά, διευκολύνουν το έργο του οδηγού για να μην υπάρχει πτώση κάποιας μπάλας. Τετραπλιζεύσει,
Δύο ζωικοί εκκοητέσεων, ευχαριστούμε τον κύριο Κουκούλη για αυτό το όμορφο θέαμα. Τι βλέπετε τώρα σε καλπασμό. Yeah.